πιο κοντά. Η Ελούντα είναι ένας τόπος ο οποίος κατοικήθηκε από τα μινωικά χρόνια. Πόσα χρόνια τώρα είναι αυτό το ρολόι? Είναι από το 1936 όταν έπεσε το αεροπλάνο εκεί στους Μύρους. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα χώρο ο οποίος μπορεί να διαβαστεί και στη στεριά του και στην παράδοση του και στην ιστορία του και στην αρχαιολογία του και στο βυθό του. Σήμερες που δεν σε θωρώ, καλή καρδιά δεν βρίσκω. Στη μέση του σπιθιού σκοτάφτω και βαρίσκω. Έχετε κινδυνεύσει ποτέ? Όχι. Το βούλιαξα έτσι όλα. Και ευτυχώς. Το μόνο καλό ότι έχουμε ηρωίδες γυναίκες. Οι ψαράδες είναι, ο ένας είναι διχτάς, ο άλλος είναι γρηγρετζής, ο άλλος είναι ανεμοτρατάρης, ο άλλος είναι παραγαδιάρης. Οπότε τα μυρωδικά και οι πρώτες ύλες που δουλεύουμε είναι στην πραγματικότητα μας λύνουν τα χέρια για να βγάζουμε εξαιρετικά πιάτα. Η σπίνα λόγκα είναι ένα παλίψιστο ιστορίας. Είναι ανυψιός του αείμνηστου Μανώλη του Φουντουλάκη, του θείου Μανώλη του Άρρωστου, του Χανσενικού. Ο θεμέλιος λίθος εκκλησίας μπήκε το 1960 από τον τότε επίσκοπο Πέτρας Δημήτριο. Λένε εδώ στην Ελούντα Κουστορέλη και γενικά περίπου όλο το Μεραμπέλο. Να ξεκινήσουμε να μιλάμε για αυτό το υπέροχο χωριό, το Μαυρικιανό. Φαντάσου ότι εκείνη τη στιγμή που τα ακούω, εάν με τρυπήσεις δεν θα τρεξιέμαι. Έλα κοντά με την Αναστασία Μπιτζηλαίου. Κάθε Κυριακή στις 6 παρα 10 στην Κρήτη TV. Παραγγείλει το τραγούδι σου.